το παραποίησανε και δεν το είπαν όλο. Μήνυμα, τώρα, μήνυμα αραβούργημα από Τζόσο Χιτ. Φήμες λένε ότι το έμφραγμα και ο κορονοϊός ανταγωνίζονται για το ποιος θα προλάβει τον Μαλάτο. Βλακίες τώρα, εντάξει. Καμιά άλλη εξυπνάδα. Και ο Άρης έχει την ΑΕΚ μετά τη Λάρισα. Ο Μαλάτος πίσω φτιάχνει κρέπες. Δεν μου λες, κάνε ένα κοντινό λίγο εκεί να δούμε πώς ψήνει τον καφέ ο Μαλάτος, ρε φίλε. Να δούμε λίγο τέτοιο, Μερακλήδη. Πού είναι εδώ. Άρε φίλε. Άιντε Γιάννη, υπό βαθιά υπόκληση. Έλα γόρι μου, τηγανίζω λουκάνικα. Για να δούμε εκεί, ελληνικό ε. Άλλη φορά θα παραγγείλουμε και πίτσες. Ρε φίλε, φίλε, το μπρίκι όμως, το μπρίκι δεν κάνει για ελληνικό, είναι αρκετά φαρδίε το μπρίκι, θέλει πιο τέτοιο. Είναι για γάλα αυτό. Μπράβο. Θα γίνει καλός ο ελληνικός τώρα για να δω. Αλλά τον κάνει μερακλήδικο. Τη σχόβολη που έχω, που το έχω φέρει από Τουρκία. Έτσι έψινε καφέ ο Μαλάτος και στα σύνορα, κρατώντας παράλληλα τον Τούρκο μακριά. Νάτο. Άρε, νάτος, νάτος. Και ξέρω καϊμάκι στον καφέ. Άιντε, άιντε. Και η φούσκα στη μέση, κλαίω. Και η φούσκα στη μέση, ε. Κλαίω. Είναι... που μας έχουν παιδιά, νομίζω ότι τέτοιο τέντζερι έχουν όλα τα ελληνικά σπίτια από τα χρόνια του Πασόκ και εμείς έχουμε. Πάει το Ελάκλη στη κουζίνα. Λίγη ηλεκτρονικά. Τώρα, μισό. Έντεκα το βράδυ καφέ. Α, νάτος. Με 8 κιλά ζάχαρη. Πόσα χρόνια θα ζήσεις ακόμα. Καλώς το να. Καλησπερίζουμε Ιώ Μαλάτου. Θες εδώ κουπά. Κλαίω. Ελληνικός καφές μετά πίτσα και πριονοκορδέλα. Κυριάννη, πότε θα έρθεις βόρεια στους νήσους να χαθούμε στη νυχτερινή ζωή με γυναίκες ντόπιες. Θα κατουρίσεις πετρέλαιο με τον καφέ. Θα τον πάω, ξέρω. Άρε, Πασόκα. Κοίξε με τι στο μυαλό μου είσαι. Κοίταξε, μετά τις 12 μόνο τα πονηρά.